Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Δήμος Ναυπακτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία. Στην τελετή, την οποία ευλόγησε ο Μητροπόλητης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελής Πατούχας, οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Σαλαμούρας, Γιώργος Γούλας, Κώστας Σταυρόπουλος και Νίκος Χαλαζιάς, Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας και της Αντιπολίτευσης και όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου. Εις το όρμα του Πατρός. Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στην ομιλία του Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της καλής λειτουργίας του Δήμου που τον παρομοίασε με τον άνθρωπο, αφού εκτός της κεφαλής που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, απαραίτητα για τη σωστή πορεία του είναι και τα υπόλοιπα μέλη, εννοώντας τους εργαζόμενους. Εμείς θεωρούμε όταν μιλάμε για τον Δήμο Ναυπακτίας, δεν θεωρούμε απλώς μόνο τον Δήμαρχο, βεβαίως είναι η κεφαλή ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εννοούμε και κυρίως όλους τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο Δήμο. Όταν λέμε ότι θα πάμε στο Δήμο, εννοούμε και τους υπαλλήλους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για την καλή διευθέτηση των πραγμάτων. Πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε ένα σώμα. Είναι το σώμα, η κεφαλή, η καρδιά, αλλά ταυτόχρονα έχουν και τα διάφορα μέλη του σώματος. Και αυτό λέμε και στην Εκκλησία, ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Είναι ένα οργανισμός, ένα σώμα. Δεν μπορεί η κεφαλή να πει, να πει στο πόδι, δεν σε χρειάζομαι. Δεν σε έχω ανάγκη. Λέει ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό. Δεν μπορεί η κεφαλή, επειδή ο οφθαλμός, επειδή ακριβώς είναι εκείνος που βλέπει τα πράγματα, να πει δεν έχω ανάγκη από το χέρι. Και πολλές φορές λέει ο Απόστολος Παύλος και τα ασχήμωνα μένει και αυτά έχουν μεγαλύτερη αξία γιατί αυτά περισσότερο τα καλύπτουμε και τους δίνουμε και μια αξία. Από την άποψη δηλαδή μέσα σε έναν οργανισμό όπως την Εκκλησία, όπως τον Δήμο, όπως την κοινωνία, όλοι είναι απαραίτητοι και αυτοί που κάνουν μια μικρότερη δουλειά είναι απαραίτητοι διότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει να υπάρχει καλή εργασία στο Δήμο αυτό. Γι' αυτό και εύχομαι σε όλους σας, στον Δήμαρχο, τον νέο Δήμαρχο, να έχει υγεία και δύναμη και στο Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τους Αντιδημάρχους, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ομόνοια και θα έλεγα σοβαρότητα να υπάρχει και νομίζω υπάρχει σοβαρότητα και ειλικρίνεια, ώστε να είμαστε άνθρωποι που θα έχουμε και σχεδιάσματα και σχεδιασμό καλό και προγραμματισμό, αλλά να λέμε στον κόσμο αυτό που πρέπει να λέμε και αυτό που μπορεί να γίνει και όχι να κρύβουμε άλλα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι να έχουμε σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές, ειδική του ολιγόλεπτη ομιλία, του αναφέρθηκε στην καλή του λειτουργία του Δήμου, που μέσα σε ένα μήνα περίπου έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής και αυτό, όπως είπε, πρέπει να τονιστεί αλλά και να συνεχιστεί. Και κάλεσε στην προσπάθεια αυτή να συνδράμουν και οι πολίτες από τη δική τους πλευρά. Γιορτάζουμε την αρχή του χρόνου, κόβοντας την πίτα, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι γενιάζουμε και την λειτουργία του νέου Δήμου, του Δήμου της Ναυπακτίας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει γίνει συνείδηση αυτό, αλλά είναι το κύριο, είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουμε αναλάβει. Οι εργαζόμενοι και οι αιρετοί σε μια ομάδα να συγκροτήσουμε αυτόν τον νέο Δήμο, το Δήμο που θα λύσει τα προβλήματα των Δημοτών, θα αναπτύξει την περιοχή, θα δώσει μέλλον στην αυτοκτία που τόσο αγαπάμε και για την οποία είμαστε εδώ. Σε αυτή την προσπάθεια που είναι κοινή, νομίζω ότι οι εργαζόμενοι έχουν τον πρώτο ρόλο. Και επειδή έχει περάσει ένας μήνας από την ανάλυση των καθηκόντων, θα μου δοθεί, μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να πω δύο λόγια μόνο για αυτή την πορεία του ενός περίπου μηνός. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα αυτής της συνεργασίας έχουν ήδη φανεί. Το ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο έχει τη σημασία του. Το ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι κάτι άλλαξε στην καθαριότητα της πόλης και τη φυσιονομία της πόλης έχει τη δική της σημασία. Και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που καθημερινά μοχθούν γι' αυτό. Πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι δεν φτάνουν μόνο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στο περιβάλλον, στο Δήμο. Πρέπει και οι δημότες να παίξουν τον δικό τους ρόλο, να έχουν τη δική τους συμβολή σε αυτά, ώστε πραγματικά όλοι μαζί με κοινούς στόχους να πορευόμαστε.